Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Αναστηρώτησης είχε την ιδέα περίπου τον Οκτώβριο του 2015 να πάρει αυτή την πρωτοβουλία καλώντας την κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων να προτείνει ιδέες για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον Κώστα Τοφωτάκη. Καλωσορίζω και τον Υπουργό μας, τον Μάριο τον Κουρουπλή. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με το Υπουργείο Παιδείας και τον αρμόδιο Υπουργό για την Έρευνα, τον Κώστα Φωτάκη, όπως και με τον αρμόδιο Υφυπουργό για τα θέματα του ΕΣΠΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Και φτιάσαμε λοιπόν αυτή την ιδέα να διοργανώσουμε τον πρώτο διαγωνισμό, που τον ονομάσαμε IT4Gov, με στόχο να αναδείξουμε, να πιστοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε και να επιβραβεύσουμε καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες. Στόχος ειδικότερα του διαγωνισμού αποτελούσε η εξέβρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται στην αγορά και στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με πρωτοπόρες λύσεις και αξιοσημείσιμες υπηρεσίες από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ιδέα μας ήταν να δώσουμε μια όθηση. Η όθηση αυτή μπορεί να είναι το χρηματικό έπαθλο, κυρίως όμως είναι η πιστοποίηση που μπορεί να δώσει ο δημόσιος τομέας, το κράτος, και βεβαίως οι δυνατότητες που μπορεί να δώσει στο να αναπτύξει, το να συγκεντρώσει, το να προτείνει επενδυτικές ιδέες σε ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Η πρόκληση είναι τεράστια και όχι μόνο για το δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, του ιδιωτικού τομέα, και θα σας εξηγήσω παρακάτω τον τρόπο που το σκεφτόμαστε. Αλλά πριν φτάσω σε αυτό, να σας πω ότι ένα τεράστιο ερώτημα που τίθεται είναι αν η πολιτική και το κράτος, η δημόσια διοίκηση μπορούν και με ποιους τρόπους να ανατρέψουν αυτό που αποκαλούμε brain drain, δηλαδή τη φυγή ανθρώπινου δυναμικού και ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό και τη στέρηση που μπορεί να έχει από τους σπόρους, τους υλικοτεχνικούς σπόρους, τους ανθρώπινους σπόρους, τους διοικητικούς σπόρους από την ελληνική οικονομία. Θα σταθώ καταρχήν σε ένα αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει από τα δεδομένα του ΟΣΑΠ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με βάση τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων στις κατηγορίες των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της μηχανικής. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρώπη έχει να κάνει με τη χρήση υπολογιστών στις ηλικίες 16 έως 24 ετών. Η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 97%, μια μονάδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 96%. Μια άλλη ενδιαφέρουσα αναφορά έχει να κάνει με τις δεξιότητες των νέων ηλικίας 16-24 ετών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Ελλάδα. Το 88% έχει αντιγράψει ή μεταφέρει ηλεκτρονικό αρχείο. Το 65% έχει χρησιμοποιήσει βασικές αριθμητικές φόρμουλες σε φύλλα εργασίας. Το 17% έχει γράψει πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος, στην Ελλάδα, το 4,2% των απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτει πτυχίο πληροφορικής έναντι 3,4% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27. Συμπεράσματα. Έρχεται μια γενιά η οποία είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες ως προς την τεχνολογική της επάρκεια και γνώση. Έχει γεννηθεί με μια έξυπνη συσκευή, διαχρονική καινούργιας γενιάς βέβαια, ιδιαίτερα υψηλών προσόντων, με δεξιότητες που κάποτε δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Δεν αρκούν όμως οι διαπιστώσεις. Θα πρέπει, το μείζον ζήτημα είναι η αξιοποίηση αυτών των γνώσεων που διαθέτει αυτή η γενιά και που μπορεί να συμβάλλει σοβαρά και όσο γίνεται περισσότερο στην ανάπτυξη της οικονομίας προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά. Πρώτον, τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Πρώτον, να διαμορφώσουμε ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό και φυσικά να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων, ξεκινώντας από αυτό που κάνουμε εμείς στο δημόσιο τομέα, να δείξουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές. Δεύτερον, να δώσουμε, όπως σημειώνουν και πολλοί ειδικοί, στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάτι χρήσιμο και εύχριστο που είναι σίγουρο θα το αξιοποιήσουν. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ήδη έχουμε αρχίσει να κινούμαστε.
ηλεκτρονικές, ψηφιακές εφαρμογές που ήδη υπάρχουν ή που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της υλοποίησης ή που σχεδιάζονται για το μέλλον, να είναι εύχρηστες, φιλικές, χρήσιμες και αισθητικά καλύτερες, ώστε να προσελκύουν και περισσότερο τους πολίτες. Με τον πρώτο αυτό διαγωνισμό κάνουμε ένα πρώτο βήμα ενδεικτικό των προθέσεων της πολιτικής. Προφανώς ο στόχος είναι να θεσμοποιηθεί αυτή η διαδικασία και να συνοδευτεί και από άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες από την πλευρά του κράτους, τις οποίες σε επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να τις αναπτύξουμε περισσότερο και να τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία και τους ενεργούς πολίτες που μας περιστοιχίζουν και που συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν ανοιχτή και μπόρεσαν να λάβουν μέρος είτε φυσικά μεμονωμένα πρόσωπα, είτε οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα. Κατατέθηκαν πάνω από 100 έγκυρες προτάσεις και πήραν μέρος περισσότεροι από 210 άτομα, ερευνητές, άντρες και γυναίκες. Το 53% ήταν ηλικίας από 18 έως 35 ετών και το 33% ηλικίας από 36 έως 45. Οι προτάσεις πρότειναν και στις περισσότερες περιπτώσεις υλοποίησαν ολοκληρωμένες εφαρμογές καταχώρησης προβλημάτων υποδομών σε δήμους μέσω κινητού τηλεφώνου, αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από το δημόσιο, διαχείρισης λιστών αναμονής σε υπηρεσίες, εξάλειψης καταχώρησης εγγράφων σε υπηρεσίες, εξάλειψη της φυσικής παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών, πλατφόρμες διαβουλεύσεων και αλληλεπίδρασης με τη διοίκηση. Ένα σημαντικό τομέα που θέλουμε στη χώρα να τον αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και θα πούμε και ορισμένα πράγματα παρακάτω. Πλατφόρμες ή εφαρμογές κινητού πληροφόρησης, συστήματα διαχείρισης και προβολής δεδομένων και πληροφοριών του δημοσίου. Οι περισσότερες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν έδωσαν βάρος στην ευκολία χρήσης και στη δυνατότητα χρήσης τους μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω κινητών συσκευών ευρύτερα. Υπήρξαν προτάσεις από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εργάστηκαν εκτός ωρών εργασίας και πέραν των καθηκόντων τους για την δημιουργία εφαρμογών παροχής υπηρεσιών της διοίκησης προς τους πολίτες, όπως για παράδειγμα η πρόταση από υπάλληλο του Δήμου, του Δημότικου ή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τέτοιες ιδέες δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο κρυπτόμενο δυναμικό στο δημόσιο τομέα να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να εμφανίσει άλλες πλευρές, στις οποίες πολλές φορές η κεντρική διοίκηση τις αγνοεί. Προτάσεις κατατέθηκαν από όλη την Ελλάδα, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Ήρθαν προτάσεις από τους Παξούς, από την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα, από το Δημότυχο, από την Κέρκυρα, από τη Χίο. Στόχος μας είναι να συντονιστεί άμεσα το σύνολο του δημόσιου τομέα, κάθετα και οριζόντια, να ενοποιηθούν σταδιακά όλα τα πληροφοριακά συστήματα, όλες οι πλατφόρμες, έτσι ώστε να συνδέονται και να συνεργάζονται, μείζον ζήτημα αυτή η περίφημη διαλειτουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα να εξελίσσονται ραγδαία και παράλληλα με τις ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Να περάσουν στα έξυπνα κινητά, σε καινούριες γενιά συσκευές, να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία, να μειώσουμε την άμεση παρουσία των πολιτών στις δημόσιες δομές, να εξοικονομήσουμε κόστος και να λειτουργήσουμε, εν πάση περιπτώσει, υπέρ του κοινωνικού κράτους, απελευθερώνοντας αυτούς τους πόρους. Το δεύτερο στάδιο είναι να περάσουν όλα αυτά στον πολίτη, τόσο με κίνητα τα οποία μπορεί πολλές φορές να είναι αυτονόητα, όμως θα πρέπει να επικοινωνηθούν, αλλά και κάποια να επιβληθούν και με νόμο, όπως έγινε με τις ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις κάποτε στο τάξης. Η ηλεκτρονική υπογραφή, για παράδειγμα, είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να περάσει και να εφαρμοστεί σε καθολικό βαθμό πλέον. Η διάβγεια. Έχουμε και πράγματα. Έτσι, δεν είμαστε και απολύτως στο μηδέν. Ήταν μια καλή αρχή. Πρέπει να εξελιχθεί και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Το OpenGov. Επίσης καλή αρχή. Όμως χρησιμοποιώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά με την ευκαιρία της ανάρτησης του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων στη διοίκηση, είδαμε πράγματα από τη δική μας εμπειρία, τη χρηστική εμπειρία που πρέπει να βελτιωθούν. Επίσης, θέλουμε να εφαρμόσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα προδιαβούλευσης, όταν τα νομοσχέδια βρίσκονται σε στάδιο πολιτικών και όχι σε στάδιο νομοθετικής εφαρμογής.
Δηλαδή να μπορούμε να διαβουλευτούμε πριν έχουμε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό κείμενο. Να κάνουμε δηλαδή μια μεγάλη διαβούλευση, να αξιοποιούμε τα δεδομένα μεγαλύτερης συμμετοχής στο στάδιο συγκρότησης πολιτικών. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αναγκαίες υποδομές για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Αποτελούν όμως και την αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα αναζητά και θα βοηθά να αναπτυχθούν νέες ιδέες, νέες πρωτοβουλίες, αντί να διώχνει και να αποθαρρύνει ειδικά το νέο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι, όπως ξέρουμε όλοι, και ιδιαίτερα προσοντούχο. Αρκούν όλα αυτά για να κρατήσουμε αυτή τη νέα γνωστική δύναμη στη χώρα? Δυστυχώς η απάντηση εδώ είναι αρνητική. Δεν αρκούν. Το νεότερο αυτό δυναμικό φεύγει γιατί δεν βρίσκει θέσεις εργασίας, αλλά ακόμα και αν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν έχουν τις ίδιες ή ανάλογες των προσώπων τους αμοιβές όπως αυτές που προσφέρονται στο εξωτερικό. Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και εκείνοι που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Προβλήματα γραφειοκρατίας, προβλήματα συνολικά, γενικά. Τι χρειαζόμαστε για να μην φεύγουν αυτοί οι προσοντούχοι νέοι και νέες? Ψηλή πολιτική. Τι είναι όμως αυτή η ψηλή πολιτική? Πρώτο, αξιοπρεπείς όρους ζωής. Δηλαδή δουλειά, είτε σε θέση μισθωτής εργασίας, είτε σύνοντας τη μικρή ή μεσαία επιχείρηση, αλλά καλή δουλειά. Όχι ψευτοδουλειά, όπως έγιναν τα τελευταία χρόνια οι δουλειές στον ιδιωτικό τομέα. Αξιοποίηση των προσόντων και των ταλέντων σε συναφή με αυτά τα αντικείμενα εργασίας. Αναγνώριση, πιστοποίηση και τους όρους εκείνους με τους οποίους θα μπορεί να βγει και να πουλήσει εντός εισαγωγικών στο εξωτερικό με δεδομένα αφενός ότι η αγορά είναι η δική μας είναι μικρή, με δεδομένο ότι η δική μας η αγορά είναι μικρή και αφετέρου ότι ιδιαίτερα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τεχνολογίας αφορούν ή μπορούν να αφορούν και διεθνή αγορά. Για να παραμείνουν όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, χρειάζονται τα παραπάνω κίνητρα, τα οποία είναι μια συνολική πολιτική συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τι μπορεί να κάνει το δημόσιο? Το δημόσιο μπορεί να κάνει προσλήψεις με αντικειμενικά κριτήρια που να απορροφήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες όλου του νέου αυτού ανθρώπινου δυναμικού. Άρα χρειάζεται μια μεγάλη αναδιοργάνωση στις δομές του, στα οργανογράμματά του, στη δυνατότητα να απορροφά νέες γνώσεις και νέες ειδικότητες. Χρειάζεται διαρκή ουσιαστική αξιολόγηση που θα επιβραβεύει τις καινοτομίες κατά την άσκηση των καθηκόντων, αλλά θα αξιολογεί κυρίως τις δομές και το προσφερόμενο έργο κάθε δημόσιας υπηρεσίας και προφανώς δεν θα συνδέεται με τιμωρητικές πολιτικές. Θα καταπολεμά τα γραφειοκρατικά εμπόδια με έμφαση στη νέα καινοτόμα επιχειρηματικότητα και θα φτιάξει θεσμούς πιστοποίησης και επιβράβευσης των ανθρώπων που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες. Και ταυτόχρονα θα μπορεί να προωθήσει το τεράστιο αυτό δυναμικό των ανθρώπων και των υπηρεσιών στο εξωτερικό. Να καθιερώσει δηλαδή δυνατότητες εφαρμοστικές, δυνατότητες υποδομών, να μπορέσει δηλαδή να εξαντλήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις και τις φαντασίες που έχει το ανθρώπινο δημόσιο δυναμικό στο να δημιουργήσει υποδομές για την ανάπτυξη ενός σοβαρού ιδιωτικού καινοτόμου επιχειρηματικού ιδιωτικού τομέα. Αλλά πρέπει να κάνει και ο ιδιωτικός τομέας ορισμένα πράγματα. Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η συμπίεση των μισθών και οι ευέλικτες μορφές εργασίας και απασχόλησης και η ανασφάλεια, η εργασιακή, η οικονομική, δεν ευνοούν την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και μάλιστα καινοτόμων και στην αιχμή των νέων τεχνολογιών. Και παράλληλα αποθαρρύνουν, διώχνουν το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας ο οποίος αισθάνεται χαρούμενος όσο συμπιέζονται οι μισθοί και όσο διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις. Και όσο ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα δουλεύει 17 ώρες την ημέρα χωρίς να πληρώνεται υπερορίες, παίρνοντας το βασικό μισθό. Οφείλουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέας να γνωρίζουν ότι σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης και έντονου ανταγωνισμού, οι μικρές επιχειρήσεις
είναι στο έλεος των μεγάλων κεφαλαιοκρατικών δομών. Για να σωθούν λοιπόν και οι ίδιοι, οφείλουν να απλώσουν ένα δίκτυο προστασίας στις επιχειρήσεις τους για τους εργαζόμενους και να διαμορφώσουν όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που να εξασφαλίζουν τόσο την ανάπτυξη στη χώρα όσο και τη μετατροπή όσων παράγονται από τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε εξαγώγημο προϊόν. Οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν πια μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα όπου μοναδικός ή κύριος πελάτης είναι το δημόσιο. Προφανώς το δημόσιο έχει ανάγκη και θα συνεχίσει να αγοράζει όλα εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν παράγει το ίδιο. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων αναγκών και με αυστηρά κριτήρια διαφάνειας. Γι' αυτό και η σημερινή κυβέρνηση θα έχει ανοιχτό μέτωπο με συγκεκριμένες πολιτικές απέναντι σε αυτό που έχει ονομαστεί διαπλοκή. Δηλαδή, η κλειστή και προνομιακή μεταχείριση από το κράτος περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, κάτι που κατέληξε, σαν αποτέλεσμα και της σημερινής κρίσης, σε ένα κακό ιδιωτικό τομέα, σε ένα περιβάλλον κακού δημόσιου τομέα. Η χώρα έχει και την ανάγκη και τη δυνατότητα να δείξει ότι μπορεί να παράγει και να εξάγει καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες, πράγμα που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε και στο δημόσιο τομέα. Κλείνοντας, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω προσωπικά, συγγνώμη αν μακρηγόρησα λίγο παραπάνω, αλλά θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία, τον αγαπητό Κώστα Φωτάκη, αναπληρωτή υπουργό για τα θέματα της έρευνας, πολύ χρήσιμη παρουσία του, τον Αλέξη Χαρίτση, υφυπουργό αρμόδιο για το ΕΣΠΕ, υφυπουργό ανάπτυξης και οικονομίας, τον Παναγιώτη Κουρουπλή, βεβαίως, ο οποίος είναι ο υπουργός μας, ο κεντρικός υπουργός μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, και βεβαίως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ήθελε πολύ σήμερα να είναι εδώ, αλλά όπως ξέρετε αναγκάστηκε να βρίσκεται στο εξωτερικό για κάποιες σοβαρές επαφές και δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Και βεβαίως το Σύνδεσμο Εταιριών Κινητών Εφαρμογών αναφέρθηκαν, το Σύνδεσμο Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος, τη Microsoft, την Ελληνική Ένωση Τροφιών Επιχειρήσεων και όλους ατομικά όσους συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία με μεράκι, με χιούμορ και με αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε πράγματι σήμερα να δούμε ορισμένες καινοτόμες ιδέες πρακτικά εφαρμόσιμες από αύριο το πρωί, ικανές δηλαδή να στηρίξουν μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση μαζί προφανώς με άλλες πρωτοβουλίες στην δημόσια διοίκηση και στη σχέση της με τους πολίτες. Ευχαριστώ.